Πάνω από 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το εισόδημα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι της Κρήτης για το οικονομικό έτος 2011. Οι αριθμοί αντανακλούν τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και τη συνεισφορά που έχει το νησί στην άντληση εσόδων για τον κρατικό κορβανά. Σε αυτό αποδεικνύει ότι εμείς στην Κρήτη το 2011 προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε κατά ένα μέρος τα εισοδήματα, παρόλο που στην Ελλάδα είχε περισσότερο και πιο περισσότερη πτώση των εισοδημάτων. Βεβαίως και εμείς έχουμε πτώσει, αλλά και πάλι είναι στο σύνολο πάρα πολλά αυτά που δηλώνουν οι Κρητικοί. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, όπως προκύπτει από τους αριθμούς, ο μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος αναφορολογική δήλωση σε επίπεδο Κρήτης ανέρχεται στις 18.355 ευρώ. Ούτε καλό ούτε κακό. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Με την κρίση που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Φαντάζομαι ότι το οικονομικό επίπεδο εδώ στην Κρήτη είναι πολύ πιο υψηλό από τα 18.000 οικογενειακό. Απλώς είναι η κλασική ελληνική νοοτροπία και φιλοσοφία. Του κρύβουμε κάτι για να μην είμαστε οι χαζοί της υπόθεσης. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια τη στιγμή με αυτή την κρίση που έχουμε. Στο νομό Ηρακλείου το υψηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα καταγράφεται στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ ακολουθεί η Νέα Αλικαρνασσός. Στον αντίποδα ο χαμηλότερος μέσος όρος εντοπίζεται στο Ασίμι και τον Πύργο. Στο νομό Λασιθίου ο υψηλότερος μέσος όρος φορολογητέου εισοδήματος καταγράφεται στον Άγιο Νικόλαο και τη Νεάπολη. Ως οι πιο φτωχές εισοδηματικά περιοχές εμφανίζονται ο Χανδράς και το Σταυροχώρι. Στο νομό Χανίων, η υψηλότερη εισοδηματική κατάσταση των πολιτών καταγράφεται στη Σούδα και ακολουθεί κατά πόδαση πόλη των Χανίων. Αντιθέτως, φτωχότερη εισοδηματικά παρουσιάζεται η περιοχή του Ασκήφου και το Ροδοβάνι. Στο νομό Ρεθύμνου, το ναδύρ του φορολογητέου εισοδήματος εντοπίζεται στην πόλη του Ρεθύμνου και στην περιοχή Αφράτες Βιζάρι, ενώ στον αντίποδα ο χαμηλότερος μέσος όρος εισοδήματος εντοπίζεται στο Γαράζο και τα Ανώγια. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι ο μέσος όρος, ότι ανταποκρίνεται σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε οικογένεια. Έχουμε σοβαρή ανεργία και αυτό εντάξει καταγράφεται. Και έχει καταγραφεί και αυτά τα εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2012 για το έτος μας δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που δηλώνονται ήδη. Το ενδιαφέρον πάντως σε επίπεδο νομού Ηρακλείου κεντρίζουν οι Βούτες, όπου έχουν υποβληθεί 47 φορολογικές δηλώσεις και έχει δηλωθεί συνολικά ούτε λίγο ούτε πολύ εισόδημα ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Πού τα βρήκαν τόσα εκατομμύρια? Τερούμαστε τα πάντα, δεν έχουμε όλο χαράτσα, όλο εφορίες, όλο τι, μας έχουν τρελάει. Χρέη, γράφουμε εδώ, εκεί, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Εγώ δεν έχω πάρω τσιγάρο ή λεφτά, να τα βρω πού. Σημαίνει ότι κάθονται ορισμένοι άνθρωποι με υψηλό εισοδηματικό, με υψηλό εισόδημα εκεί και αυτό δηλώνουν, αυτό σημαίνει. Αυτοί ανεβάζουν και το μέσο όρο γενικά. Μεγάλη η συνεισφορά της Κρήτης στον εθνικό κορβανά, συνεισφορά ωστόσο η οποία έχει μηδενική ανταπόκριση από πλευράς πολιτείας, αφού τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του νησιού παίρνουν διαρκώς αναβολή. Μια ζωή η Κρήτη είναι στο περιθώριο. Οι κεντρικές κυβερνήσεις πάντα καταφέρουν και μας ρίχνουν εκεί που δεν πάει πάτο. Ασόψονται οι Κρήτες πολιτικοί μας.